Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Makeup Mystery. Στο σημερινό βίντεο έχουμε μια υπόθεση που ήθελα να την αναλύσω εδώ και πάρα πολύ καιρό και επιτέλους ήρθε η ώρα, οπότε είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Λογικά και από τον τίτλο θα καταλάβατε πως θα μιλήσουμε για μάγισσες και συγκεκριμένα για το Salem, όπου αν δεν κάνω λάθος έγινε το πιο γνωστό κυνήγι μαγισσών, το πιο δημοφιλές να το πω, αυτό που βλέπουμε περισσότερο στις ταινίες μάλλον και στις σειρές. Δεν έχω τίποτα άλλο εισαγωγικό να αναφέρω, οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Πρωτού μπούμε στο Salem, λέω να αναφέρω κάποια πράγματα έτσι πιο γενικά για το κυνήγι μαγισσών, καθώς όπως είπα και πριν από λίγο, το Salem δεν ήταν ούτε το πρώτο μέρος, ούτε το τελευταίο μέρος το οποίο είχε κυνήγι μαγισσών. Μάλιστα λένε πως γενικά η όλη φάση με τις μάγισσες που τις κυνηγούσαν, που τις κατηγορούσαν κλπ. Είχε ξεκινήσει από την αρχαία Αίγυπτο, δηλαδή πολλά χρόνια πριν. Η τελευταία γνωστή σε εμάς θανάτωση, εκτέλεση μάλλον, κάποιου ατόμου λόγω μαγείας, έγινε το 1782 στην Ελβετία, που δεν ξέρω, για κάποιο λόγο χρονικά μου φαίνεται πολύ κοντά με εμάς. Θα μου πείτε, εδώ είμαστε στο 2021, αλλά και πάλι τόσο περίεργο που το 1782 σκότωσαν κάποιον ή κάποια, δεν ξέρω, επειδή νόμιζαν ότι ήταν μάγος ή μάγισσα. Υπολογίζεται πως γενικά κατηγορήθηκαν για μαγεία πάνω από 100.000 άτομα και περίπου 40 με 60.000 εκτελέστηκαν. Θα προσέξετε πως τόση ώρα δεν μιλάω αποκλειστικά για γυναίκες, αλλά λέω μάγοι, μάγισσες και άτομα, καθώς τα άτομα τα οποία είχαν κατηγορηθεί και είχαν εκτελεστεί για μαγεία ήταν μεν κυρίως γυναίκες, όπως μας δείχνουν συνήθως οι σειρές, ας πούμε, και οι ταινίες που οι μάγισσες είναι γυναίκες, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχαν και άντρες. Σχετικά τώρα με το λόγο που έτσι ξεκίνησαν τα κυνήγια μαγισσών και οι διώξεις μαγισσών γενικότερα, τώρα μιλάμε εννοείται για την Ευρώπη, γιατί για το Salem είναι λίγο άλλη ιστορία, θα πούμε άλλες θεωρίες, αλλά σχετικά με την Ευρώπη λένε πως προφανώς η θρησκεία κρύβονταν πίσω από όλα. Η δίωξη των μαγισσών ξεκίνησε το Μεσαίωνα, όπου φυσικά οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ συντηρητικοί και οτιδήποτε κακό γίνονταν, είτε αυτό ήταν πόλεμος, είτε ας πούμε ο καιρός μία μέρα δεν ήταν καλός, είτε η σοδειά τους δεν ήταν καλή, είτε οτιδήποτε, πάντα έφτιαγε ο Σατανάς. Αφού λοιπόν πίστευαν πως όλα τα δεινά ήταν αποτέλεσμα κάποιας θείας δύναμης, δεν άργησαν να κατηγορήσουν από εδώ και από εκεί άτομα πως κάνανε χρήση μαγείας. Πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που διάβασα, που είναι μία έρευνα του Economic Journal. Σύμφωνα με αυτήν, η Εκκλησία καθ' αυτή δεν είχε τόσο θέμα με τις μάγισσες τα πρώτα χρόνια, ειδικά το 13ο αιώνα. Ούτε καν, ας πούμε, έδινε σημασία, ούτε καν τις πολύ αναγνώριζε, τις αγνοούσε εντελώς. Μάλιστα το 1258 ο Πάπας είχε απαγορέψει από την Ιερά Εξέταση να ασχολείται με έτσι, υποθέσεις μαγείας να το πω, εκτός αν είχαν να κάνουν με αιρέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα έτσι με οικονομολόγους, το άρθρο που διάβασα, που ανέφερα πριν, η άποψη της Εκκλησίας για τις μάγισσες και για το πώς πρέπει να τις αντιμετωπίσουν, να το πω, άλλαξε εντελώς την περίοδο της μεταρρύθμισης. Ξέρω πως για τους περισσότερους όρους μεταρρύθμιση είναι γνωστός, κάτι θα σας θυμίζει, αλλά για να θυμίσω και στους υπόλοιπους, ουσιαστικά η μεταρρύθμιση ήταν ένα κίνημα που ξεκίνησε το 1517 από τον Μαρτίνο Λούθυρο, νομίζω ξέρετε που το πάω, και ουσιαστικά ήταν το κίνημα κατά της Καθολικής Εκκλησίας, ας πούμε, και κάπως έτσι μέσω αυτού του κινήματος δημιουργήθηκαν οι προτεστάτες. Και τώρα θα μου πείτε, ωραία αυτά Εύα, μάθαμε και για τη μεταρρύθμιση, αλλά πού κολλάει αυτό με τις μάγισσες? Λοιπόν, είναι μια θεωρία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία λέει πως ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησαν οι διώξεις κατά των μαγισσών ήταν πως η προτεσταντική εκκλησία είχε αρχίσει να εξαπλώνεται, να το πω, πάρα πολύ γρήγορα, κάτι που ανησυχούσε τους καθολικούς. Τι είχε γίνει λοιπόν? Και οι μεν και οι δε και οι καθολικοί αλλά και οι προτεστάτες προσπαθούσαν να αποδείξουν πως εμείς είμαστε η καλύτερη θρησκεία, εμείς θα σας προστατέψουμε από το Σατανά, οπότε ελάτε μαζί μας. Και παρομοιάζει μάλιστα το άρθρο που διάβασα την όλη φάση με προεκλογική περίοδο, που ας πούμε έχεις 2-3 διαφορετικά κόμματα, στην περίπτωσή μας 2 εκκλησίες, που έτσι το κάθε κόμμα, ας πούμε, προσπαθεί να δείξει στον κόσμο ότι εμείς είμαστε το καλύτερο κόμμα. Κάπως έτσι κάναν και εκκλησίες τότε και λέγανε, ας πούμε, ότι ναι, υπάρχει το πρόβλημα με τις μάγισσες, αλλά αν έρθετε με τους καθολικούς, έλεγαν οι καθολικοί, τότε εμείς θα σας προστατέψουμε καλύτερα από τις μάγισσες,
για τον χύψη λόγο. Και φυσικά από την άλλη μεριά οι προτεστάντες έλεγαν αντίστοιχα πράγματα. Ότι ναι, υπάρχουν μάγισσες, υπηρετούν τον σατανά, αλλά εμείς ως η εκκλησία των προτεστάντων μπορούμε να σας προστατέψουμε καλύτερα. Κάπως έτσι λένε πως ξεκίνησε η όλη δίωξη των μαγισσών, να το πω, το όλο κυνήγι μάλλον των μαγισσών, πως ήταν δηλαδή καθαρά για λόγους εξουσίας των δύο αυτών εκκλησιών. Εννοείται πως είναι μια θεωρία αυτό, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε στα σίγουρα τι έγινε, αλλά από αυτά που διάβασα είναι μια έτσι αρκετά δημοφιλής θεωρία, αρκετά διαδεδομένη και προσωπικά μου φαίνεται και πάρα πολύ λογική θεωρία. Μάλιστα, σύμφωνα με στατιστικά που βρήκα, οι διώξεις και εκτελέσεις μαγισσών ήταν πολύ πιο συχνές σε χώρες που υπήρχαν και οι δύο θρησκείες παρά σε χώρες που ήταν μόνο καθολικές. Αφού λοιπόν είπαμε κάποια πιο γενικά πράγματα για το κυνήγι μαγισσών, που προσωπικά μου φαίνονται και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ακόμα και για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που λέμε, ήρθε η ώρα να μπούμε στο ζουμί του βίντεο, που δεν είναι άλλο από το Σάλεμ. Το Σάλεμ είναι ένα μικρό χωριό στη Μασαχουσέτη, που είναι μια πολιτεία τέρμα ανατολικά στη ΣΥΠΑ. Εκεί το 1692 με 1693 έγινε η λεγόμενη Δίκη των Μαγισσών. Η όλη ιστορία του Σάλεμ ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1992 και είτε το πιστεύετε είτε όχι, τα δύο άτομα που ξεκίνησαν κατά κάποιο τρόπο πάντα την όλη δίωξη μαγισσών στο Σάλεμ ήταν δύο παιδάκια, η Μπέτι που ήταν 9 χρονών και η Άμπιγκελ που ήταν 11. Τα δύο αυτά κορίτσια σχεδόν από τη μία μέρα στην άλλη άρχισαν να έχουν περίεργα συμπτώματα. Ουσιαστικά είχαν ξαφνικές κρίσεις, οι οποίες περιλάμβαναν φωνές, τσιρίδες και σπασμούς, κατά τη διάρκεια των οποίων επίσης πετούσαν πράγματα παντού. Οι γονείς τους φυσικά είχαν τρομάξει, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είχαν και περιέγραφαν την όλη συμπεριφορά τους ως αφύσικη. Τα κορίτσια προέρχονταν από ευκατάστατες οικογένειες, ο πατέρας της Μπέτι ήταν ιερέας ή μάλλον εδεσμιότατος και της Άμπιγκελ πολιτικός. Οπότε τις πήγανε κατευθείαν στον τοπικό γιατρό, ο οποίος τις εξέτασε και δεν βρήκε απολύτως τίποτα. Οπότε τι έκανε ο γιατρός? Εφόσον είδε πως τα κορίτσια σωματικά ήταν υγιή, η διάγνωσή του ήταν πως κάποιος τα είχε μαγεύσει. Λίγες μέρες μετά υπήρξαν και άλλα μικρά κορίτσια και κοπέλες του χωριού, περίπου 11 με 20 ετών, που άρχισαν να έχουν παρόμοια συμπτώματα και διαγνώστηκαν ως μαγεμένα. Κάποια άλλα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν ήταν πως κατά τη διάρκεια των κρίσεων, ας πούμε, τα κορίτσια κρύβονταν πίσω από έπιπλα, παραμόρφωναν το σώμα τους τόσο πολύ που πονούσαν, ανέβαζαν πυρετό και ύστερα είχαν στο σώμα τους σημάδια από δαγκωματιές και τσιμπήματα. Ο πατέρας της Μπέτι, Σάμιουελ Πάρις, που όπως προείπα ήταν δεσμιότατος, είχε απευθυνθεί και σε διπλανά χωριά ζητώντας βοήθεια, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι του Σάλεμ προσπαθούσαν να βρούνε ποιος μάγεψε τα κορίτσια. Κάποια στιγμή τα δύο πρώτα κορίτσια που ανέφερα, η Μπέτι και η Άμπιγκελ, ομολόγησαν, να το πω, το ποιος τις είχε μαγεύσει. Αν και δεν ξέρουμε αν από μόνες τους, ας πούμε, παραδέχτηκαν ότι αν ναι, με μάγεψε η τάδε, ή αν απλά οι γονείς τους πίεζαν τα κοριτσάκια να πούνε κάτι, οπότε βρήκαν το πρώτο εύκολο θύμα, ας πούμε, και το κατηγόρησαν. Το μόνο σίγουρο είναι πως αρχικά κατηγόρησαν μία γυναίκα, την Τιτούπα, η οποία ήταν σκλάβα του Σάμιουελ, δηλαδή του πατέρα της Μπέτι. Η Τιτούπα ζούσε μαζί με την οικογένεια του Σάμιουελ Πάρις για τουλάχιστον μία δεκαετία. Φρόντιζε τα παιδιά, μαγείρευε και από ό,τι διάβασα είχε και ιδιαίτερη αδυναμία στην Μπέτι, που ήταν το κοριτσάκι που την κατηγόρησε. Οπότε γενικά όλο αυτό είναι κάπως περίεργο. Μάλιστα διάβασα πως ήταν αγαπητή και στο χωριό, καθώς έτσι τα μικρά κοριτσάκια συχνά πήγαιναν στη Τιτούμπα για διάφορες συμβουλές. Στο χωριό όμως υπήρχαν και κάποιες θεωρίες για τη Τιτούμπα, που μάλλον έτσι οι θεωρίες αυτές είναι που όθησαν στο να κατηγορηθεί. Λέγανε, ας πούμε, πως τα κορίτσια δεν πήγαιναν μόνο για συμβουλές στη Τιτούμπα, αλλά τους μιλούσε για βουντού, τους έλεγε το μέλλον, τους έδινε έτσι κόλπα για να μπουν στο μυαλό των αντρών, ας πούμε. Και προφανώς καταλαβαίνετε, σε μια τόσο κλειστή κοινωνία, σε μια τόσο συντηρητική κοινωνία, όλα αυτά απαγορεύονταν και θεωρούνταν έτσι μαγεία κατά κάποιο τρόπο. Άλλες πηγές βέβαια αναφέρουν πως στην πραγματικότητα δεν ήταν η Τιτούπα αυτή που τους έλεγε το μέλλον, αλλά τα κορίτσια μόνα τους. Είχαν μάλιστα ένα συγκεκριμένο παιχνίδι για να προβλέπουν το μέλλον. Ουσιαστικά παίρναν ένα γυάλινο ποτήρι και βάζανε μέσα νερό, μετά έσπαγαν αυγό και κάπως ρίχναν το ασπράδι μέσα στο νερό. Και ανάλογα με τη μορφή που θα πάρει το σπράδι στο νερό, κάπως λέγανε πως μπορούσαν να προβλέψουν το μέλλον. Λένε λοιπόν πως μία μέρα τα κορίτσια έπαιζαν αυτό το παιχνίδι και με κάποιο τρόπο το σχήμα που πήρε το ασπράδι μέσα στο νερό έμοιαζε με φέρετρο, κάτι που προφανώς τις τρόμαξε πάρα πολύ, οπότε άρχισαν να φωνάζουν, να κλαίνε και
για κάποιο λόγο να γαυγίζουν. Δεν κατάλαβα, έτσι έλεγε μέσα. Οπότε τις βλέπει τη τούμπα εκείνη την ώρα και ήθελε προφανώς να τις βοηθήσει, να δει τι πάθανε κτλ. Και θεώρησε από ό,τι κατάλαβα πως τα κορίτσια ήταν μαγεμένα. Οπότε τι έκανε, έφτιαξε ένα κέικ μάγισσας για να καταλάβει ποιος μάγεψε τα κορίτσια. Τι είναι τώρα το κέικ μάγισσας? Λοιπόν, ανακατεύεις αλεύρι με στάχτες και ούρα, κάνεις τέλος πάντων ένα όσο μπορεί να είναι κέικ και μετά το δίνεις σε ένα σκύλο, ο οποίος σκύλος το τρώει και μετά σου φανερώνει ποιος σου έκανε μάγια. Οπότε ουσιαστικά η Τούμπα έφτιαξε αυτό το κέικ μάγισσας για να δούνε ποιος μάγεψε την Πέτη και την Abigail και είδανε το φέρετρο. Αλλά λένε πως ο Σάμιουελ Πάρις, που όπως είπα ήταν ο πατέρας της Πέτη, έμαθε για το κέικ μάγισσας και πως το έκανε η Τούμπα. Οπότε χρησιμοποίησε τις γνώσεις της Τούμπα σχετικά με τη μαγεία, με το κέικ μάγισσας, με τις τελετουργίες και με αυτά, ώστε να κατηγορήσει την ίδια πως ήταν μάγισσα. Εκτός από την Τούμπα, τα κορίτσια είχαν κατηγορήσει αργότερα και δύο ακόμα γυναίκες, τη Σάρα Γκουτ και τη Σάρα Όσπερν. Η Σάρα Γκουτ μαζί με τον άντρα της ήταν άστεγη και ζητιάνευαν για να ζήσουν, λέγονταν έτσι σε φήμες της εποχής πως μία μέρα ο Σάμιουελ Πάρις της είχε δώσει κάποια χρήματα και αυτή πήρε τα χρήματα και αντί να του πει ευχαριστώ, έφυγε μουρμουρίζοντας. Επίσης, σύμφωνα με άλλες φήμες του χωριού, ο Σάμιουελ Πάρις μια περίοδο της είχε δώσει ένα μέρος για να μείνει, ωστόσο η Σάρα Γκουντ ήταν τόσο κακόβουλη και τόσο γενικά ενοχλητική που κατέληξαν να τη διώχνουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η Σάρα Γκουντ δεν ήταν και το πιο αγαπητό άτομο στο Σάλεμ και μεταξύ άλλων δεν πήγαινε και στην εκκλησία. Βέβαια, η ίδια η Σάρα Γκουντ είχε πει πως ο λόγος που δεν πήγαινε στην εκκλησία ήταν γιατί δεν είχε ρούχα για την εκκλησία, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Αφού δεν πας εκκλησία, σημαίνει ότι είσαι μαζί με τον σατανά, οπότε είσαι μάγισσα. Η Σάρα Όσπερν από την άλλη μεριά, που ήταν η τρίτη γυναίκα που κατηγόρησαν τα κορίτσια, δεν ήταν τόσο φτωχή όσο η Σάρα Γκουντ. Ωστόσο, είχε κάποια θέματα με την οικογένειά της, για την ακρίβεια με την οικογένεια του άντρα της, τους Πούτναμ, που από ό,τι κατάλαβα έτσι από αυτά που διάβασα, ήταν μια οικογένεια με πάρα πολύ δύναμη και πάρα πολύ εξουσία. Τώρα, το γιατί κατηγόρησαν την Όσπερν για μαγεία είναι πραγματικά άλλη ιστορία. Ο άντρας της, προτού πεθάνει, τέλος πάντων, είχε ένα κτήμα και είπε πως όταν πεθάνω θέλω αυτό το κτήμα να πάει στα παιδιά μου. Ωστόσο, η Όσπερν, όταν πέθανε ο σύζυγός της, δεν έδωσε το κτήμα στα παιδιά, αλλά πήγε να μείνει σε εκείνο το κτήμα με τον νέο της άντρα, κάτι που φυσικά εξόργησε τους Πούτναμ, εξόργησε τα παιδιά της και κυρίως τον κουνιάδο της, ο οποίος δεν θα το άφηνε έτσι και είχε αρχίσει μία νομική μάχη ανάμεσα στην Όσπερν και στον κουνιάδο. Λένε λοιπόν πως οι Πούτναμ είχαν πάρα πολύ δύναμη και προφανώς ο κουνιάδος της Όσπερν τη μισούσε, οπότε κάπως έτσι βρήκε τον τρόπο για να την κατηγορήσει για μαγεία. Μάλιστα, επειδή ήταν άρρωστη αρκετά χρόνια η Όσπερν, δεν πήγαινε εκκλησία. Είχε, αν δεν κάνω λάθος, να πάει 3 χρόνια, που όπως είπα, αυτό σημαίνει πως είσαι μάγισσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως ήταν λίγο σαν ο καθένας να επέλεγε, να το πω, κάποιον που για το χύψη λόγο δεν το συμπαθούσε και έτσι πολύ απλά να το κατηγορούσε για μαγεία. Την 1η λοιπόν Μαρτίου της ίδιας χρονιάς οι τρεις γυναίκες συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν. Αρχικά και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο μετά από λίγο καιρό η Τούμπα παραδέχτηκε όχι απλά πως η ίδια ήταν μάγισσα, αλλά και πως οι άλλες δύο ήταν μάγισσες, λέγοντας πως ο διάβολος τις είχε προσεγγίσει, να το πω, και τις τρεις. Και για κάποιο λόγο αυτές συμφώνησαν να είναι δούλες του. Αργότερα όμως άλλαξε πάλι τα λεγόμενά της, λέγοντας πως δεν είναι μάγισσα και ο λόγος που έφτιαξε το κέικ μάγισσας ήταν, όπως προείπα, για να βοηθήσει την Πέτη. Είπε μάλιστα πως προηγουμένως είχε παραδεχτεί πως ήταν μάγισσα, καθαρά και μόνο επειδή ο Σάμιουελ Πάρις την εκβίαζε και τη χτυπούσε, και πως τα όσα είπε και ο τρόπος που συμπεριφέρονταν κτλ. Ήταν όλα καθοδηγούμενα, να το πω, από τον Σάμιουελ Πάρις. Οι τρεις αυτές γυναίκες φυλακίστηκαν, αλλά η ιστορία δυστυχώς δεν σταματάει εδώ, καθώς τους επόμενους μήνες όλο και περισσότερα άτομα, κυρίως γυναίκες αλλά και άντρες, κατηγορούνταν για μαγεία. Μάλιστα, το Μάιο της ίδιας χρονιάς οι κατηγορίες ήταν τόσες πολλές που ο νομάρχης του Σάλεμ αποφάσισε να δημιουργήσει ειδικό δικαστήριο, το οποίο ήταν καθαρά για τέτοιες υποθέσεις, για μάγους και για μάγισσες. Το όνομα του δικαστηρίου αυτού, σε πολύ ελεύθερη μετάφραση, είναι «Ακούστε και αποφασίστε». Για να καταλάβετε πόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα, μόνο τον Μάιο που πρωτοάνοιξε, να το πω, το δικαστήριο, κατηγορήθηκαν πάνω από 30 άτομα και είχε φτάσει σε ένα βαθμό που ακόμα και η εκκλησία να πήγαινες, πάλι μπορούσαν να σε κατηγορήσουν ότι είσαι μάγος,
για οτιδήποτε, απλά επειδή δεν σε συμπαθούσαν. Φυσικά δεν πίστευαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού στη μαγεία, αλλά δεν τολμούσαν να το πούν, γιατί αν έβγαινες και έλεγες ότι δεν πολύ πιστεύω στη μαγεία, λέγανε είσαι μάγος, τέλος, γι' αυτό λες ότι δεν υπάρχει μαγεία, απλά επειδή και εσύ ασχολείσαι με τη μαγεία. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αγρότης John Proctor, ο οποίος όχι απλά δεν πίστευε στη μαγεία, αλλά είχε κατηγορήσει κιόλας την Betty και την Abigail πως ήταν απατεώνισσες. Μαντέψτε τι έγινε, κατηγόρησαν τον John Proctor πως ήταν μάγος, όχι μόνο αυτός, αλλά και όλη η οικογένειά του. Κάτι που αξίζει πιστεύω να αναφέρω εδώ πέρα είναι σχετικά με τις συνθήκες στις φυλακές, που προφανώς ήταν άθλιες και λίγα λέω με το άθλιες. Τις μάγισσες τις είχαν στον πουντρούμι της φυλακής και επειδή φοβόντουσαν πως θα μπορούσαν να βγουν πνεύματα από τις μάγισσες και να καταραστούν τον αθώο κόσμο, ας πούμε, είχαν τις μάγισσες αλυσοδεμένες σε τείχους, καθώς πίστευαν πως έτσι τα πνεύματα δεν θα μπορούσαν να βγουν από μέσα τους. Τέλος πάντων, πρωτού μιλήσουμε έτσι για τις δίκες στο Σάλεμ, ήθελα να αναφέρω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και είναι ουσιαστικά οι δοκιμασίες τις οποίες έπρεπε να περάσει ο κατηγορούμενος για να αποδείξει πως δεν είναι μάγος, η μάγισσα εννοείται. Τώρα, συγκεκριμένα δεν ξέρω ποιες από όλες τις δοκιμασίες έκαναν στο Σάλεμ. Ξέρουμε βέβαια ποια ήταν η πιο διαδεδομένη και θα σας πω ποια ήταν. Αλλά είναι όλες τόσο περίεργες. Γίνονταν και στην Ευρώπη και στο Σάλεμ και γενικά όπου υπήρχαν κυνήγια μαγισσών. Υπήρχαν και αυτοί οι τρόποι να αποδείξεις ότι δεν είσαι μάγισσα. Στην πρώτη δοκιμασία, γνωστή και ως τεστ κολύμβησης, πήγαιναν τους κατηγορούμενους σε μία λίμνη ή ποτάμι γυμνούς και τους πετούσαν μέσα στο νερό. Αν το σώμα του κατηγορούμενου βυθίζονταν σαν πέτρα μέσα στο νερό, τότε ήταν αθώος, ενώ αν επέπλεε ήταν μάγος. Συνήθως έδιναν τους κατηγορούμενους με σκηνή έτσι ώστε να προλάβουν να τους τραβήξουν έξω σε περίπτωση που βυθιστούν, αλλά φυσικά τις περισσότερες φορές δεν προλάβαιναν και πνίγονταν. Μία άλλη δοκιμασία ήταν αυτή της προσευχής που έπρεπε να πούνε κομμάτια από τη βίβλο χωρίς να κάνουν κανένα λάθος, όπως και αυτή της αφής που αν σε ακουμπούσαν και αντιδρούσες ήσουν μάγισσα, αλλιώς ήσουν αθώος. Στους κατηγορούμενους έψαχναν επίσης και για σημάδια του σατανά που θα μπορούσαν να είναι οτιδήποτε, από σημάδι γέννησης μέχρι ουλή από παλιές πληγές ή ακόμα και ελιές. Αν δεν έβρισκαν σημάδι, τότε τσιμπούσαν με βελόνι στους κατηγορούμενους μέχρι να βρουν ένα σημείο το οποίο δεν θα μάτωνε. Και αυτό ήταν το σημάδι της μάγισσας. Διάβασα πως στην Αγγλία και τη Σκωτία συγκεκριμένα υπήρχαν ακόμα και επαγγελματίες στο να τσιμπάνε μάγισσες. Αντίστοιχη δοκιμασία ήταν και το γρατζούνισμα, όπου έβαζαν το θύμα, ας πούμε, αυτόν που μαγεύτηκε να γρατζουνάει το κατηγορούμενο. Αν όταν ο κατηγορούμενος μάτωνε από τις γρατζουνιές, τα συμπτώματα του ας πούμε θύματος υποχωρούσαν, τότε ήταν ένοχος. Μία άλλη δοκιμασία ήταν αυτή με τα ξόρκια που ουσιαστικά έβαζαν τους κατηγορούμενους να παρακαλέσουν να το πω το σατανά να αφήσει το θύμα ήσυχο και αν τα συμπτώματα του θύματος υποχωρούσαν τότε προφανώς σήμαινε πως ήταν μάγισσα. Τέλος υπήρχαν και λεγόμενες φασματικές αποδείξεις που είναι και αυτές που χρησιμοποιούσαν πιο πολύ στο Σάλεμ ως απόδειξη και κυριολεκτικά φασματικές αποδείξεις μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί ας πούμε να πήγαινε κάποιος έτσι που είχε κύρος να το πω στο Σάλεμ και να έλεγε ότι είδα στον ύπνο μου, στο όνειρό μου, ότι η Τάδα είναι μάγισσα. Και αυτό θεωρούνταν όντως απόδειξη πως η Τάδα ήταν μάγισσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η όλη φάση ήταν λίγο μονόδρομος. Αν τα έβαζες με οποιαδήποτε οικογένεια που έτσι είχε κύρος, είχε χρήματα, είχε εξουσία και σε κατηγορούσαν πως ήσουν μάγισσα, τελείωσε, δεν νομίζω μετά να μπορούσες να αθωωθείς, ήταν πάρα πολύ σπάνιο. Μιλώντας τώρα για μονόδρομους, φυσικά και η δίκη ήταν μονόδρομος, δεν δικαιούνταν οι μάγισσες, δικηγόρο ή τίποτα τέτοιο και αν κάποιος ας πούμε πήγαινε με το μέρος τους, ας πούμε αν κατηγορούσαν εμένα για μαγεία και έβγαινε κάποιος από εσάς και έλεγε ότι όχι η Εύα δεν είναι μάγισσα, τότε θα του λέγανε ότι α, λες πως η Εύα δεν είναι μάγισσα, άρα μήπως είσαι και εσύ μάγισσα, μήπως είσαι και εσύ μάγος. Οπότε και να πίστευες ότι κάποιος, κάποια δεν ασχολούνταν με μαγεία, δεν το έλεγες, απλά καθόσουν και ήλπιζε να μην κατηγορήσουν και σένα. Το πρώτο πάντως άτομο που εκτέλεσαν στο Σάλεμ λόγω μαγείας ήταν η Bridget Bishop, όπου την κρέμασαν τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Σίγουρα θα έχετε προσέξει σε ταινίες και σε σειρές που δένουν τις μάγισσες
σε ένα ξύλο, ας πούμε, και μετά τις καίνε. Και αυτό, ναι, μεν γινότανε σε άλλες περιοχές, σε άλλες πόλεις, σε άλλα χωριά, και εγώ δεν ξέρω τι, αλλά δεν γινότανε στο Σάλεμ. Είναι ένας μύθος δηλαδή ότι στο Σάλεμ καίγανε μάγισσες. Πάντως, μια οικογένεια που εκείνη την εποχή πολύ συχνά κατηγορούσε άτομα για μαγεία ήταν η Πούτναμ, που αν θυμάστε είναι οι ίδιοι που είχαν κατηγορήσει τη Σάρα Οσμπέρν πως ήταν μάγισσα, επειδή είχε πάρει αυτή το κτήμα να το δώσει στους γιους της. Γενικά, από ό,τι κατάλαβα την περίοδο εκείνη στο Σάλεμ, απλά κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον και είχαν ξεφύγει, να το πω, από τα φτωχά άτομα και τα εύκολα θύματα και κατηγορούσαν πλούσιες οικογένειες με εξουσία, άλλες πλούσιες οικογένειες με εξουσία, έτσι ώστε να τους βγάλουν, να το πω, από τη μέση. Αφού πέρασε το καλοκαίρι του 62, προφανώς ήταν γεμάτο δίκες στο Σάλεμ, ο κόσμος άρχισε λίγο να ψηλιάζεται πως κάτι δεν πάει καλά, πως δεν μπορεί ξαφνικά στο μικρό μας το χωριό να έχουν βρεθεί τόσες πολλές μάγισσες. Ωστόσο, δεν τολμούσε και κανένας να μιλήσει, γιατί όπως είπα, αν μιλούσες θα λέγανε πως και εσύ είσαι μάγισσα. Το καλό όμως ήταν πως γενικά είχαν ηρεμήσει τα πράγματα στο Σάλεμ, με τις τελευταίες 8 εκτελέσεις μαγισσών να γίνονται στις 22 Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα, ναι μεν κατηγορούσαν ένας τον άλλο, ναι μεν τους φυλάκιζαν, αλλά τουλάχιστον είχαν σταματήσει εκτελέσεις. Οι δίκες λοιπόν συνεχίστηκαν μέχρι το Μάιο του 1693, δηλαδή η όλη φάση με τις μάγισσες στο Σάλεμ κράτησε ένα χρόνο και κάτι μήνες. Και τότε το Μάιο, ας πούμε, που σταμάτησαν οι δίκες, ελευθέρωσαν και όλους τους φυλακισμένους. Την περίοδο του κυνηγιού μαγισσών στο Σάλεμ καταδικάστηκαν πάνω από 200 άτομα, εκτελέστηκαν τουλάχιστον 19, από τα οποία 14 ήταν γυναίκες και 5 ήταν άντρες, καθώς και 2 σκυλιά, τα οποία για κάποιο λόγο θεωρήθηκαν μάγοι. Επίσης, ένας άντρας βασανίστηκε μέχρι θανάτου, πολλά άτομα πέθαναν στη φυλακή και ήταν και κάποιοι που απέδρασαν. Και πάλι όμως για τα νούμερα δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, μπορεί να είναι και ακόμα περισσότεροι από όσοι ανέφεραν. Καθώς είναι άτομα όπως η Τιτούμπα για παράδειγμα, που δεν ξέρουμε τι απέγιναν. Συγκεκριμένα για την Τιτούμπα υπάρχουν φήμες πως την πούλησαν αλλού ως σκλάβα, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε στα σίγουρα, μπορεί στην τελική να πέδρασε κιόλας. Φυσικά δεν θα μπορούσα να κλείσω το βίντεο χωρίς να αναφέρω έτσι κάποιες θεωρίες που υπάρχουν γύρω από το Σάλεμ, οι οποίες δεν είναι οι γνωστές θεωρίες που ήδη ανέφερα 100 φορές, του στυλ «αυτός έχει πολύ δύναμη, οπότε θα πω ότι είναι μάγος». Αυτή έχει άλλες αντιλήψεις, οπότε θα πω ότι είναι μάγισσα. Σίγουρα υπήρχαν και αυτά. Και σίγουρα ο λόγος που κατηγορούσαν πιο πολύ γυναίκες παρά άντρες ήταν και η πατριαρχία. Καθώς αν έβλεπαν ότι μία γυναίκα δεν συμπεριφέρεται όπως πρέπει, ας πούμε, για την εποχή εκείνη, προφανώς τα λέγανε πως είναι μάγισσα. Μην ξεχνάτε πως μιλάμε για το 1600. Αν και κάποιοι ακόμα έχουν παρόμοιες αντιλήψεις με τότε, οι θεωρίες που θα αναφέρω αναφέρονται καθαρά στη συμπεριφορά των μαγεμένων, των θεωρητικά μαγεμένων, προσπαθούν δηλαδή να εξηγήσουν το γιατί τα μαγεμένα κορίτσια είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Η πρώτη λοιπόν θεωρία λέει πως μπορεί τα κορίτσια απλά να βαριόντουσαν. Τι εννοώ? Ας πάμε για παράδειγμα στην Πέτη και στην Abigail, που ήταν τα δύο μικρά κοριτσάκια που ξεκίνησαν όλο αυτό το χάος. Μπορεί, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η όλη συμπεριφορά τους, τα γαυγίσματα, οι φωνές, οι τσιρίδες, ακόμα και τα παιχνίδια που λέγανε το μέλλον, να ήταν απλά για να περάσει η ώρα. Μία παρόμοια θεωρία αναφέρει πως η όλη φάση μπορεί να ξεκίνησε από μία εξέγερση, να το πω, των εφήβων του χωριού, ιδιαίτερα των κοριτσιών που ζούσαν σε μία πατριαρχική πουριτανική κοινωνία. Και μπορεί όλο αυτό όντως να ξεκίνησε έτσι, σαν εξέγερση εφήβων, αλλά μετά οι γονείς προφανώς να το πήραν και να το εκμεταλλεύτηκαν, έτσι ώστε να σκοτώσουν, να βγάλουν από τη μέση όποιον ήθελαν. Άλλη θεωρία λέει πως μπορεί να μην ήταν εξέγερση, αλλά μια μορφή μαζικής ιστερίας. Ουσιαστικά το άγχος που ένιωθαν οι έφηβοι της εποχής μπορεί να οδήγησε σε σωματικά συμπτώματα και να πυροδότησε μια συλλογική αυταπάτη στους κατοίκους του Σάλεμ, πως υπήρχαν πράγματι μάγισσες και πως ήθελαν το κακό τους. Σε αυτή τη θεωρία κουμπώνει, να το πω, και το γεγονός ότι το χειμώνα που είχε προηγηθεί στο Σάλεμ υπήρχε πάρα πολύ κρύο, με αποτέλεσμα να μην έχουν καλές οδιές, και φυσικά ποιος φταίει γι' αυτό? Οι μάγισσες. Για το τέλος άφησα την αγαπημένη μου θεωρία, που θεωρείται και δεν θεωρείται ανοιχτού μυαλού. Είναι λογική, αλλά είναι και out of the box που λέμε. Και σύμφωνα με αυτή, μπορεί για την όλη συμπεριφορά στο Σάλεμ να έφταιγε ένας μύκητας. Ναι, όντως μύκητας. Συγκεκριμένα, ένας μύκητας που ονομάζεται Έργοτ, στα ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος τώρα από το Google, ονομάζεται Γομφόμορφος. Είναι ένας παρεστησιογόνος μύκητας που βρίσκεται στη Σίκαλη και το Σιτάρι. Επίσης, διάβασα πως οι δηλητηρίες από αυτό το μύκητα είναι πιο συχνή σε παιδιά και εφήβους παρά σε ενήλικες, οπότε μάλλον γι' αυτό οι περισσότεροι μαγεμένοι ήταν παιδιά.
αν φυσικά ισχύει η θεωρία αυτή. Ξέρω πως είναι αρκετά τραβηγμένη αυτή η θεωρία και αρκετά περίεργη, αλλά διάβασα επίσης πως οι συνθήκες έτσι και ο καιρός ο περίεργος που είχε στο Σάλεμ εκείνη την περίοδο, το πολύ κρύο, η υγρασία κτλ. Ευνοούσαν πάρα πολύ την ευημερία του Μίγητα αυτού. Οπότε υπάρχει μια περίπτωση η όλη συμπεριφορά των μαγεμένων να ήταν αποτέλεσμα κακού ψωμιού, ας πούμε. Αυτά πάντως ήταν όλα σχετικά με το Σάλεμ και όλα για το σημερινό βίντεο. Προσωπικά δεν ξέρω, παίζει να είναι και από τα αγαπημένα μου make-up mystery. Μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον το όλο θέμα και το πώς. Είτε ήταν βαρεμάρα από δύο κοριτσάκια, είτε όντως κάτι συνέβη τέλος πάντων. Και ο κόσμος το πήρε και το γύρισε και το έκανε έτσι ώστε να το φέρει προς το συμφέρον του, σκοτώνοντας κιόλας. Πόσο κόσμο! Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι και σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι. Τα make-up mystery ανεβαίνουν Κυριακή Παρακυριακή και θα έχω από εδώ πάνω μια playlist με όλα τα υπόλοιπα για να τα τσεκάρετε. Επίσης, αν έχετε κάποια πρόταση για μελλοντικό make-up mystery, θα χαρώ πάρα πολύ είτε να μου τη σχολιάσετε είτε να μου τη στείλετε στο Instagram. Αυτά λοιπόν ήταν όλα από μένα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο make-up mystery και μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε όλοι και όλες καλά.